Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου με τον Γάλλο ομόλογό του Μισελ Σαπέν στο Παρίσι με στόχο την στήριξη της Γαλλίας για να επιτευχθεί ένα συμβιβασμός της Ελλάδας με τους δανειστές ώστε το αργότερο στο Eurogroup του Φεβρουαρίου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Η επέκταση του κόφτη και η μείωση του αφορολόγητου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πιο πιθανών συμβιβαστικών λύσεων. Αργή είναι η πρόοδος στην εξαιρετικά εύθραστη διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει η χώρα στη Γενέβη για το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αναμένει πιθανές εξελίξεις που θα τον οδηγήσουν στην Ελβετία, αν και με τα τρέχοντα δεδομένα φαντάζει αρκετά δύσκολο. Η συμφωνία εξαγοράς του Athens Lydra από μεγάλο κινέζικο όμιλο δεν έχει προχωρήσει, παρά τις εγγυήσεις της Υπουργού Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου προς τους εργαζόμενους στις 5 Δεκεμβρίου ότι η συμφωνία για την τελική μεταβίβαση του ξενοδοχείου στους Κινέζους επενδυτές θα κλείσει εντός των επόμενων ημερών ή και ωρών. Η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, ξεκίνησε, σύμφωνα με τους Financial Times, τώρα στα τέλη του 2016, ένα πρόγραμμα με στόχο να ελέγξει την online δραστηριότητα φοιτητών όπως το Twitter και το LinkedIn και να ανακαλύψει τους πιθανούς κατάλληλους υποψηφίους για εργασία στην τράπεζα, αποφεύγοντας παράλληλα τους παραδοσιακούς διάβλους επικοινωνίας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 659,32 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,20%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.